Σήμερα στο Παρατρίχα. Η Ήρα υπήρξε ένα από τα χιλιάδες ελληνικά σκυλιά των βαρελιών. Προοριζόταν να περάσει όλη της τη ζωή δεμένη στη μοναξιά. Όμως θαύματα γίνονται και με την επιμονή των Άγγλων εθελοντών, η Ήρα είναι έτοιμη για τη μετακόμισή της στην Αγγλία. Η Κάρμεν Μολοσίνα βρέθηκε στους δρόμους, καθαρόαιμη και πανέμορφη. Δέχεται μόνο σοβαρές προτάσεις παντοτινής συντροφιάς και υπόσχεται να σας δίνει τεράστια φιλιά. Μουλάρωσε και αρνείται να μπει στο νερό. Θα υπάρχει λόγος, αλλά και τρόπος για να τον πείσουμε. Υπάρχουν κάποια σκυλιά στην Ελλάδα που ζουν όλη τους τη ζωή δεμένα σε βαρέλια. Παρατημένα στο πουθενά, προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από αντίξωες συνθήκες, ακόμα και χωρίς τροφή. Ένα από αυτά τα σκυλιά ήταν Κύρα. Κυρία Τζόνς, ποια είναι η ιστορία της Ήρας? Γνώρισα την Ήρα πέρυσι στην Κρήτη. Είχα πάει εκεί για να επισκεφθώ τη Βερένα που είναι εθελόντρια σε φιλοζωικό σωματείο του νησιού. Η Ήρα ήταν δεμένη σε ένα βαρέλι. Ήταν ένα από τα πολλά σκυλιά που έχω δει δεμένα σε βαρέλια στην Κρήτη. Υποτίθεται ότι φιλούσε κάποιες κότες, αλλά οι κότες βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και επομένως οποιοδήποτε μπορούσε να τις κλέψει. Στην πραγματικότητα λοιπόν η Ήρα δεν φιλούσε κανέναν. Όταν σταμάτησα και βγήκα από το αυτοκίνητο, η Ήρα κούρνιαζε στο έδαφος από το φόβο της. Τη χάιδεψα, της άφησα μια λιχουδιά και απομακρύνθηκα. Την επόμενη φορά που την είδα, η Ήρα θυμόταν το χάδι μου και βγήκε αμέσως από το βαρέλι, γύρισε ανάσκελα και κουνούσε την ουρά της. Τότε ήταν που ρώτησα τη Βερένα τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε αυτό το σκυλί και την παρακάλεσα να μιλήσει στον ιδιοκτήτη. Η Βερένα μου είπε ότι σε αυτά τα 10 χρόνια που ίδια μένει στην Κρήτη, ο ιδιοκτήτης είχε πολλά διαφορετικά σκυλιά σε αυτό το βαρέλι. Όταν εξαφανιζόταν ή πέθαινε το εκάστοτε σκυλί που ήταν δεμένο εκεί, το αντικαθιστούσε αμέσως με άλλο. Συνήθως είχε 2 σκυλιά το χρόνο. Η Βερένα πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα γιατί ο ιδιοκτήτης δεν θα άλλαζε γνώμη. Παρ' όλα αυτά, αφού έφυγα από την Κρήτη, τον προσέγγισε και άρχισε να του μιλάει για το θέμα και σαν από θαύμα, τον περασμένο Νοέμβρη, ο ιδιοκτήτης της είπε ότι αφού είσαι τόσο παθιασμένη με αυτόν τον σκύλο, πάρτον. Εμείς αρχίσαμε αμέσως διαδικασίες για να πάρουμε την Ήρα στην Αγγλία. Υποσχέθηκα στη Βερένα ότι θα βρούμε στην Ήρα το καλύτερο σπίτι και ότι από εδώ και στο εξής θα ζήσει για πάντα ευτυχισμένη. Τώρα που πήγα στην Κρήτη να δω τη Βερένα, το διαβατήριο της Ήρας ήταν έτοιμο και σε λίγες μέρες θα ταξιδέψουμε μαζί για την Αγγλία. Αυτή είναι η ιστορία της Ήρας, μια ιστορία με ευτυχισμένο τέλος. Αλλά αυτή δεν ήταν και η μοναδική επιτυχία που είχατε στην ιστορία της Ήρας. Το καλύτερο είναι ίσως ότι πριν από ένα μήνα ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να πετάξει το βαρέλι, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να ξαναβάλει άλλο σκυλί εκεί. Κατά μία έννοια είναι μια φανταστική νίκη. Εύχομαι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν σκυλιά σε βαρέλια να έκαναν το ίδιο. Είναι συνήθες φαινόμενο τα σκυλιά στην Ελλάδα να ζουν δεμένα σε βαρέλια μόνα τους, φιλώντας το τίποτα ίσως? Χιλιάδες επί χιλιάδων σκυλιών κρατιούνται δεμένα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Συνήθως δεν φυλάνε τίποτα. Δεν έχει κανένα νόημα η παρουσία τους εκεί. Συχνά βλέπω σκυλιά δεμένα στις άκρες των δρόμων γιατί οι βοσκοί πιστεύουν ότι έτσι τα πρόβατα δεν θα απομακρυνθούν. Αλλά τα πρόβατα δεν είναι χαζά. Θα περάσουν γύρω από το σκύλο και θα πάνε όπου θέλουν. Δυστυχώς το να προσπαθείς να μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Απλώς δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι άσκοπο να κρατάς ένα σκύλο σε αυτή την κατάσταση. Αυτά τα σκυλιά βρίσκονται στην απομόνωση για όλη τους τη ζωή. Πολύ συχνά ταΐζονται ανεπαρκώς, ίσως μόνο 2 φορές την εβδομάδα, τους πετάνε ένα βρεχμένο κομμάτι ψωμί και τίποτα άλλο. Για σπίτι έχουν ένα μεταλλικό βαρέλι που είναι σαν φούρνο το καλοκαίρι και παγωμένο το χειμώνα. Καθόλου αγάπη, κανένα ερέθισμα οποιοδήποτε είδους. Αυτή είναι η ζωή τους μέχρι να πεθάνουν ή να αντικατασταθούν από ένα άλλο σκυλί. Or they are replaced with another dog. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δυστοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με το θέμα των δεμένων σκυλιών? Πιστεύω ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις πρέπει να αφυπνίσουν τον κόσμο, να τους δείξουν ότι αυτό είναι ένα από τα χειρότερα είδη κακοποίησης για έναν σκύλο. Ο σκύλος είναι κοινωνικό ζώο, αγαπά τους ανθρώπους, θέλει να έρχεται σε επαφή μαζί τους και με άλλα ζώα. Με το να τον κρατάς δεμένο, τον καταδικάζεις σε μια άδεια ζωή χωρίς νόημα. Η κυβέρνηση έχει τα κρατικά κανάλια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλει διαφημίσεις που να λένε ότι τα ζώα χρειάζονται καλοσύνη, ότι δεν κάνει να τα κρατάμε αλυσοδεμένα και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν τα κάνουμε καλύτερα σκυλιά. Τις περισσότερες φορές αυτά τα σκυλιά είναι τόσο φιλικά, δεν είναι καθόλου επιθετικά, διψούν για αγάπη. Το θέμα χρειάζεται να λάβει μεγαλύτερη δημοσιότητα στις εφημερίδες και στην τηλεόραση.
Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να το συζητά και να καταγγέλει αυτά τα περιστατικά. Δεν πρέπει να μένουμε αδιάφοροι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Σκέφτονται ότι ο σκύλος ανήκει σε κάποιον άλλο και ότι αυτός μπορεί να του κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Είναι πρόβλημα όλων μας. Πώς ήταν η κατάσταση της Ήρας και η συμπεριφορά της όταν την βρήκατε και πώς είναι τώρα, 10 μήνες μετά? Η Ήρα ήταν πολύ πολύ φοβισμένη όταν την πρωτοσυνάντησα. Φυσικά δεν είχε κανένα λόγο να εμπιστεύεται εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν της είχε φερθεί με καλοσύνη. Από τότε που την πήρε η Βερένα δεν ήρθε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους ή με την κίνηση των αυτοκινήτων. Από την ημέρα που την έφερα στην Αθήνα όμως, μέσα σε λίγες μόλις μέρες, έχει καταγράψει απίστευτη πρόοδο. Δείτε πόσο ήρεμη είναι τώρα. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, αλλά είναι ένα τέλειο σκυλί. She's a perfect dog. Όπως τέλεια είναι και τα χιλιάδες άλλα σκυλιά που εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα σε βαρέλια σε ολόκληρη την Ελλάδα, τρώγοντας ομά σάπια κρέατα, τελώντας χρέη σκιάχτρου. Απαλλάξτε αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα από τα δεσμά τους, δίνοντάς τους μια ευκαιρία ζωής.